Να καλημερίσω τον πρόεδρο των παραγωγών λαϊκών αγορών, τον Παντελή τον Παπαδάκη. Καλημέρα, πώς είστε? Καλημέρα, καλημέρα στους αγρότες. Έτσι, μια πρώτη καλημέρα, διότι την επόμενη εβδομάδα, μάλλον όλο και πιο συχνά θα τα λέμε, ενημερώνοντας τον κόσμο για διάφορα. Να φανταστώ ότι μέχρι και Μεγάλο Σάββατο κανονικά χωρίς αλλαγές, έτσι δεν είναι? Κανονικά από Δευτέρα έως Σάββατο, Μεγάλο Εβδομάδα, θα έχουμε λαϊκές, ναι. Αυτό είναι μια χαρά με όλους τους παραγωγούς, με όλους τους εμπόρους, για να μπορέσει να κάνει ο κόσμος τα ψώνια του. Τώρα δεν ξέρω εσείς από τη δική σας την πλευρά τι παράπονα ακούτε, αν ακούτε παράπονα αναφορικά και με τις τιμές, γιατί δεν κάνει, ξεχνάμε, βάρη χειμωνιά και όλα τα υπόλοιπα και κόστος παραγωγής κλπ. Για το πώς διαμορφώνονται οι τιμές. Και έχω καιρό να έρθω στη Λαϊκή και δεν ξέρω, για να έχω άποψη και να πω. Παράπονα κάνει ο κόσμος, διότι αυτή τη στιγμή δεν μένουν χρήματα. Κυρία Δουλιαράκη, δεν μένουν χρήματα για να ψωνίσει ο κόσμος. Έρχεται κόσμος στη Λαϊκή και εμείς κοιτάζουμε όσο μπορούμε να έχουμε φθηνά τα προϊόντα, γιατί είναι το καταφύγιο του καταναλωτή, είναι οι λαϊκές αγορές αυτή τη στιγμή. Όταν σας πω τη μέση ότι πουλάμε σήμερα, θα πείτε μα δεν βγάνουμε ούτε το κέρδο μας. Η ντομάτα μόνο πουλάνε, αγοράζουν στο δημοπρατήριο 1,30 με 1,40 και την πουλάμε από 1 έως 1,5. Τα κουράκι 1 έως 1,20. Πατάτες 80 και 90 λεπτά. Μελιτζάνες 1,5 με 1,80. Το μαρούλι 40 λεπτά. Τα φρούτα γύρω στο 1,5 ευρώ. Εκεί κυμαίνονται. Δηλαδή κάτι φυσιολογικές τιμές, μπορώ να σας πω ότι είναι πιο καλές από πέρσι. Το, λέτε με το θέμα μας είναι, δεν είναι αυτό. Το θέμα μας είναι αν μπορέσουμε να προχωρήσουμε τις καλλιέργειες καλοκαιρινή σεζόν. Διότι αυτή τη στιγμή αυτό το κόστος που έχει φτάξει τα λιπάσματα, τα γεωργικά όλα εφόδια, το ρεύμα, τα κάψιμα, δεν ξέρω πώς θα ανταπεξέλθουμε και εμείς σαν αγρότες. Αυτό έχω να σας πω. Μάλιστα. Αυτό είναι το μείζον θέμα. Το αν δηλαδή θα υπάρχει καλλιέργεια. Και φαντάζομαι ότι για όποιον καλλιεργεί η τιμή θα είναι διαφορετική, έτσι δεν είναι? Τουλάχιστον αυτό αντιλαμβάνομαι. Είναι μεγάλο το κόστος καλλιέργεια και δεν ξέρουμε αν μπορέσουμε να έρθουμε και στη Λαϊκή. Γιατί αυτή τη στιγμή τα καύσιμα, κοιτάς τώρα τον Απρίλιο που έχουν μια μείωση, λέει 15 λεπτά. Άντε τώρα να δούμε τι 15 λεπτά που ανεβάζει τα καύσιμα και μετά μειώνει 15 λεπτά. Καταλαβαίνετε τι θέλω να σας πω. Μάλιστα. Τα πράγματα αρκετά δύσκολα και με τον κόσμο να μην ψωνίζει. Τα λιπάσματα, γιατί όλα γεωργικά εφόδια έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Ναι, ναι, γνωστά. Είχαμε όλα συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Ναι. Πριν δύο εβδομάδες στην Αθήνα, ναι, είπε θα το δουν όσον αφορά με το γεωργικά εφόδια. Ναι, ναι. Δεν ξέρουμε, έχει μείωση μόνο το ΦΠΑ, που είναι μια σταγόνα στον ωκεανό που του είπα. Αυτό είναι από το 13 να πάει στο 6%. Ναι. Είναι μια σταγόνα στον ωκεανό. Ναι. Αν πριν από δύο εβδομάδες είπε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ή τέλος πάντων η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ή στελέχη, δεν ξέρω με ποιο συναντηθήκατε, με τον κύριο Γεωργαντά. Γεωργαντά, συναντηθήκαμε στο Υπουργείο. Και αν είπε λοιπόν ότι θα δει το κομμάτι με τα γεωργικά εφόδια, τώρα που ήταν δύο μέρες στην Κρήτη, δεν συναντήθηκε μαζί σας? Όχι, με κανένα συναντηθήκαμε, όχι. Μάλιστα. Με δική του υπετιότητα ή δεν το επιδιώξατε εσείς από τη δική σας την πλευρά? Είχαμε συνάντηση να πούμε εμείς. Αλλά δεν επήρυχε κανένα τηλέφωνο να πει θα είμαι εκεί στην περιφέρεια, θα είμαι την τάδε μέρα, δεν έχω ενημερωθεί. Άρα λοιπόν παραμένει σε εκκρεμότητα η απάντηση αυτή αναφορικά με το κόστος στα γεωργικά εφόδια. Ναι, για είτε, να θα μπορείτε το δούμε και με εσείς τον Πρωθυπουργό. Ναι. Περιμένουμε μήπως κάνει κάτι για τα γεωργικά εφόδια. Φαντάζομαι επειδή αυτό είναι μείζο θέμα. Κτηνοτρόφους, για όλο τον πρωτογενή τομέα υπάρχει θέμα, πολύ σοβαρό θέμα. Ναι. Πάμε για αφανισμό αυτή τη στιγμή. Δεν το καταλαβαίνει η κυβέρνηση. Δεν το καταλαβαίνει κανένας. Πάει αυτή τη στιγμή ο πρωτογενής τομέας για αφανισμό. Δεν θα μπορούν ούτε οι κτηνοτρόφοι ούτε οι αγρότες να καλλιεργήσουν. Ναι. Επειδή και το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας εδώ στο Ηράκλειο αύριο έχει δύο θεματικές ενότητες, η μία είναι ο τουρισμός και η ναυτιλία και το άλλο πρωτογενής τομέας παραγωγής, ότι
κάποια πράγματα θα υποθούν παραπάνω και ότι κάποιες επαφές ίσως να γίνουν, δεν ξέρω, αλλά κάποια πράγματα ότι θα υποθούν παραπάνω βάσει και των απαντήσεων που περιμένει πολλοί κόσμος αυτή την ώρα από τον κύριο Γεωργαντά σε ό,τι έχει να κάνει με τη βοήθεια αυτή που είπατε ότι χρειάζεστε για να μην αφανιστείτε πραγματικά, για να μην αφανιστεί ο πρωτογενής τομέας στο σύνολό του, γιατί είσαστε οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοτρόφοι, όπως επίσης και οι αλλοίς. Και υπάρχουν... Όλος ο πρωτογενής τομέας, ναι. Ναι. Τώρα τι θα να πω. Θα περιμένουμε τώρα μήπως αναγγείλουν κάτι. Μία βοήθεια, αλλά δεν περιμένω για πολλά πράγματα.